Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Αλέξης Πόθος. Ευγενία Σουλιωτάκη. Και μαζί, πολιτική επικαιρότητα λοιπόν. Ακριβώς. Η συνειδητοποίηση είναι λατρεία, για άλλη μια φορά. Βέβαια, ναι. Τι έχουμε σήμερα, Αλέξη? Λοιπόν, θα ήθελα να καλωσορίσω δύο πολύ ωραίους κύριους. Μαζί μας είναι ο κύριος Γιάννης Κασοτάκης, ο οποίος είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με το συνδυασμό του Ευρυπίδη Κουγιαδάκη. Συνεργάστηκε για το Ηράκλειο. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Και μαζί μας είναι ο κύριος Μανώλης Καροφυλάκης, ο οποίος είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με το συνδυασμό Ηράκλειο Ενεργοί Πολίτες του Ηλία Λιγερού. Καλώς ήρθατε. Ήρθατε. Σας ευχαριστώ. Να ξεκινήσουμε έτσι ήρεμα, πιο απλά, πιο ανάλαφρα. Να ξεκινήσουμε από εσάς, κύριε Κασοτάκη. Είναι η πρώτη φορά που ασχολείστε με τα κοινά? Ναι, είναι η πρώτη φορά. Πώς προέκυψε αυτή η απόφαση? Δυσκολεύτηκα. Προέκυψε μετά από την πρόταση που μου έκανε ο κύριος Κουγιαδάκης να συσπηρωθούμε και να κατέβω μαζί του στο ψηφοδέλτιο, στο συνδυασμό του. Αλλά με δυσκόλεψε. Μετά από πολλή σκέψη λοιπόν. Γιατί δεν είμαι συνηθισμένος, παρόλο που είμαι ενεργός πολίτης και έχω άποψη για αυτά που συμβαίνουν. Συνήθως την εξέφραζα τόσο καιρό κατηδίαν ή και λίγο πιο έξω και με το... Και καλλιτεχνικά. Και μέσα από τη δουλειά μου, ναι. Αλλά δεν είχα τολμήσει να εμπλακώ, ας πούμε, σε αυτή την υπόθεση πιο ενεργά στα κοινά. Καλλιτεχνικά προσέθεσε ο Αλέξης, να πούμε ότι ασχολείστε με το τραγούδι. Ναι, ναι. Και με την κιθάρα. Ναι, τραγουδάω και παίζω κιθάρα. Και έχετε κάνει και φοβερές συνεργασίες, όπως με τον Δημήτρη Μητροπάνο, με τον Μανώλη. Νομίζω είναι τρομερή εμπειρία αυτό για κάποιον καλλιτέχνη. Έχω τραγουδήσει μαζί τους. Εγώ ήμουν και μάλιστα και πριν από αρκετά χρόνια. Αυτά προέκυψαν μέσα από τη συνεργασία που είχα κυρίως με τον Γιάννη Μαρκόπουλο και αυτοί ήταν οι κυρίως τραγουδιστές και εγώ τραγουδούσα και εγώ συμμετείχα στις συναυλίες. Δεν είχα άμεση συνεργασία με τον Μητροπάνο ή με τον Μητσιά. Μακάρι να είχε γίνει αυτό. Οπότε θα μιλήσουμε για τα πολιτιστικά τεκτενόμενα στη συνέχεια. Ναι. Νομίζω έχετε άποψη πάνω σε αυτό. Πολύ ευχαρίστως, ναι. Κύριε Καροφυλάκη, για πείτε μας εσείς, γιατί ασχοληθήκατε με την πολιτική και γενικά με τι έχετε ασχοληθεί στο παρελθόν? Γιατί όπως κοίταξε το βιογραφικό σας, έχετε πάρα πολύ ενεργό έργο και σαν πολίτης και στα επαγγελματικά σας. Και ήσασταν μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΗ. Είστε ακόμα νομίζω. Ναι, ναι. Mm. Πολύ σωστά. Κοιτάξτε, εγώ ξανασχολήθηκα τις περασμένες εκλογές. Και ασχολήθηκα για δύο λόγους, θα έλεγα. Πρώτο, γιατί ξέρω τον Ηλία του Λιγερό χρόνια και τον εκτιμώ αφάνταστα. Είναι κάτι που χρειάζεται πολιτική. Εγώ δεν είμαι πολιτικός. Στο πω δηλαδή. Ασχολήθηκα λοιπόν την περασμένη τετραετία, περασμένες εκλογές. Δεν αποφάσισα να ξανακατέβω. Εγώ προσωπικά είχα κάνει τις επιλογές μου από την περασμένη τετραετία και πριν καν ζητήσω την ψήφο των πολιτών. Κοιτάξτε να δείτε, σας το ξαναλέω, δεν είμαι πολιτικός, αλλά εγώ πιστεύω ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει βασικά, θεσμικά, οικονομικά, όπως θέλετε τα πείτε, προβλήματα. Πολλά προβλήματα. Λοιπόν, δυστυχώς. Θα ήταν αμέλειά μου, αν θα μπορούσα να προσφέρω κάτι, να μην το κάνω. Και νομίζω ότι σας έδωσα και κάτι, ένα φυλάδιο προηγουμένως που λέω, δεν θέλω να γίνω κάτι, θέλω να δώσω κάτι. Να προσφέρετε ουσιαστικά. Εγώ αυτό το πιστεύω και κατά κάποιο τρόπο έγραψα ορισμένα πράγματα για να τα πιστοποιήσω. Να το πιστοποιήσω αυτό, γιατί δεν θέλω να κάνω διαφήμιση του εαυτού μου. Οπότε σας λέω ξεκάθαρα, ήθελα να ασχοληθώ, αν μπορέσω να δώσω κάτι. Γιατί εγώ πιστεύω ότι η Ελλάδα, και όταν λέμε Ελλάδα, εννοούμε και το Ηράκλειο και όλους εμάς, ξεκάθαρα κατορθώσαμε να φτωχέψουμε τη γενιά μας και τις επόμενες γενιές. Τα βλέπω λοιπόν λίγο πιο σοβαρά, αν και η εκπομπή σας λόγω του, Γιάννης, του Γιάννη έχει και μια καλλιτεχνική χρειά, οπότε δεν είναι αμιγώς πολιτική, έτσι. Αυτό και εμείς επιθυμούμε, ουσιαστικά εμείς φέρουμε πολιτικούς υποψήφιους. Για να σας γνωρίσουμε. Ουσιαστικά, ναι, αυτός είναι ο στόχος μας. Δεν θέλουμε να προκαλέσουμε κάποια αντιπαράθεση γενικά. Έτσι πρέπει να γίνεται. Και νομίζω έτσι πρέπει να γίνουν και πολιτικές συζητήσεις, γιατί όλα αυτά τα χρόνια επικρατούν, βλέπουμε στα τηλεοπτικά κανάλια π.χ. της Αθήνας, ότι όλα αυτά τα χρόνια επικρατεί ένας συνωστισμός, φωνές. Δεν ωφελεί τον πολίτη. Και δεν ωφελεί πουθενά. Δεν ωφελεί τον πολίτη σήμερα, έχει κουράσει. Κουράζει αφάνταστα. Λοιπόν, κύριε Κασοτάκη,
Πείτε μας λίγο, υπάρχει καλλιτεχνική ζωή στο Ηράκλειο και αν αξιοποιούνται οι ταλαντούχοι καλλιτέχνες μας, γιατί η Κρήτη έχει πάρα πολλούς ταλαντούχους οι οποίοι πιστεύω ότι δεν προβάλλεται όπως τους αξίζει. Και θα μπορούσαν να προβληθούν περισσότερο αν έμεναν στην πρωτεύουσα, στην Ακριβώς. Αθήνα, ας πούμε. Τώρα χτυπήσατε σημείο το οποίο είναι έτσι, πονάει. Η καλλιτεχνική ζωή ούτως ή άλλως τη δημιουργούμε εμείς οι καλλιτέχνες και ο κόσμος που μας αγκαλιάζει. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει. Υπάρχει, χτυπάει και η καρδιά των καλλιτεχνών και ο κόσμος διψάει. Απλά το θέμα είναι ότι δεν δίνεται εύκολα βήμα, δυστυχώς. Και το βήμα δεν είναι απλά... σου παρέχω, ας πούμε, ένα χώρο που και αυτό θέλει συζήτηση, σηκώνει συζήτηση, τι χώροι υπάρχουν στην πόλη μας, μια πόλη, ο τέταρτος μεγαλύτερος δήμος της Ελλάδας, τι δίνει, ας πούμε, στους κατοίκους και στους, τι ευκαιρίες τους δίνει να παρακολουθήσουν ένα θέατρο, να δουν μια παράσταση χορού, να ακούσουν μια συναυλία και πράγματα τα οποία... είναι δύσκολο, ας πούμε, να ταξιδέψει τόσος κόσμος για να μπορέσει να έχει την ευκαιρία να πάει, ας πούμε, στην πρωτεύουσα κτλ. Υπάρχει λοιπόν εδώ πέρα μεγάλο πληθυσμός καλλιτεχνών, ο οποίος δυστυχώς δεν έχει τη δυνατότητα να παρουσιαστεί, είτε για λόγους, ας πούμε, οικονομικούς δεν υποστηρίζεται οικονομικά, όχι, δεν εννοώ να σε πληρώνει, ας πούμε, ξέρω εγώ, ένας φορέας για να δημιουργείς, αλλά να σου δίνει την ευκαιρία να παρουσιάζεις το έργο σου, δίνοντάς σου μια αμοιβή, η οποία να είναι family με τα αντίστοιχα σχήματα που έρχονται από την πρωτεύουσα, όπως είπατε. Και αυτό είναι που σε κάνει όταν αμείβεσαι να εργάζεσαι. Να εργάζεσαι, ναι. Ακριβώς. Και να ανεβάζεις πράγματα. Αλλιώς χάνεσαι λόγω βιοπορισμού. Δεν μπορείς να πεις θα πάω και θα ασχοληθώ να σμίξω, ξέρω εγώ, με τον Αλέξη και την Ευγενία να φτιάξουμε μια παράσταση, ας πούμε, αλλά θα κοιτάξεις πώς θα βιοποριστείς και θα αφήσεις την τέχνη ουσιαστικά με την καλή έννοια. Και το κόστος είναι μεγάλο ουσιαστικά. Για ένα καλλιτεχνικό δρόμενο. Δεν είναι ότι είναι μεγάλο ή μικρό. Είναι ότι αν... αυτό που έχουν οι περισσότεροι συνάδελφοι και εγώ το εκφράζω αυτό το παράπονο, είναι ότι ενώ υπάρχει μεγάλη δύναμη εδώ πέρα και ψυχή από τους ντόπιους καλλιτέχνες, δυστυχώς, δεν θέλω τώρα να φανώ παραπονιάρης τώρα και έτσι πως είναι οι μέρες αυτές, αυτή είναι όμως η αλήθεια. Δυστυχώς, όταν μας καλούν εμάς, ας πούμε, να συμμετέχουμε κάπου, μας λένε, ξέρεις Γιάννη, σε χτυπάνε φιλικά στο νόμο, μια συμβολική αμοιβή, για να πληρωθείς, μια συμβολική αμοιβή, ας πούμε. Γι' αυτό και εμείς είμαστε εδώ, για να προβάλλουμε είτε τα... Αν σου πούνε και την συμβολική Ακριβώς. αμοιβή. Δηλαδή, παλιότερα, επειδή είχε γίνει και μια έξαρση με τον εθελοντισμό, ο οποίος μετά χρησιμοποιήθηκε, πιστεύω, αρνητικά από αυτούς που το χρησιμοποίησαν, ας πούμε, από τους φορείς, βάφτιζαν για δικούς τους λόγους μία παράσταση, ας πούμε, ότι θα κάνουμε αυτό για εθελοντικούς σκοπούς, γιατί και τους προβολεί, είτε είναι του φορέα, είτε του κάθε ατόμου που ήταν, ας πούμε, είτε πολιτικός προϊστάμενος, οτιδήποτε αυτής της κατάστασης. Βάφτιζε, λοιπόν, το σκοπό, έδινε ένα σκοπό χωρίς να υπάρχει, μόνο και μόνο για λόγους διαφήμισης και σε καλούσε σε ένα να συμμετέχεις ή... Μάλιστα. Να φύγουμε λίγο από τα πολιτιστικά για την ώρα. Θα επανέλθουμε. Ναι. Και να πάμε στον κύριο Καροφυλάκη. Εσείς είστε μηχανολόγος μηχανικός. Είστε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της DI. Ναι. Να μιλήσουμε λίγο για το νερό στην πόλη μας που δεν είναι πόσιμο. Θα μπορούσε αυτό το πολυτιμότερο αγαθό να γίνει πόσιμο, γιατί ιδιαίτερα εν ώψη εκλογών ακούμε συχνά να λένε ότι υπάρχει λύση για την έλλειψη τροφοδοσίας του νερού στα σπίτια μας, για την καλύτερη ποιότητα, για το 50% του νερού που χάνεται και δεν τιμολογείται. Υπάρχει λύση? Φυσικά και υπάρχει, αλλά δεν θα γίνει αύριο, ούτε την επόμενη τετραετία.
Έχω γράψει ένα άρθρο χθες στη Νέα Κρήτη. Mm. Νομίζω ότι ήταν και ολοσέλιδο. Γιατί το έγραψα. Καμιά φορά σαν πολίτης που ζω στο Ηράκλειο, είτε σε συζητήσεις καφενείου, είτε σε συζητήσεις υπευθύνων, εγώ σαν πολίτης δεν είχα ενημερωθεί να δω ακριβώς αυτό που λέμε ΔΕΙΑ, τι παίζεται ρε παιδί μου εκεί πέρα. Τι είναι αυτό, πολλά ακούμε. Έχουμε νερό, δεν έχουμε, χάνουμε, δεν χάνουμε, από σελέμι και τόσα άλλα. Αυτό που έγραψα χθες λοιπόν ήταν πάρα πολύ κατατοπιστικό και αναλυτικό για κάποιον ο οποίος θέλει να μάθει κάτι. Όχι προσβλητικό για κάποιον που διοίκησε ή διοικεί. Επομένως, να αναφερθώ λίγο σε αυτό το θέμα, ότι η ΔΕΙΑ έχει μια... Κοιτάξτε, θα τα ακούσετε και από τους υποψήφιους δημάρχους. Όλοι και για όλους είναι θέμα και όλοι έχουν τη λύση. Και ακούτε διάφορα. Και εγώ προβληματίζομαι, γιατί εμείς στην ΔΕΙΑ πήγαμε όχι για να κάνουμε μια αντιπολίτευση να ακουστούμε. Το ξέρουν οι άνθρωποι. Εκεί πέρα ποτέ δεν είχαμε θέμα και πρόβλημα. Πήγαμε για να μάθουμε τα θέματα. Όπως έκανε ο Ηλίας ο Λιγερός, που εκπροσώπησε την παράταξη στο Δημοτικό Συμβούλιο. 5 χρόνια ήταν εκεί, ή μάλλον 5 χρόνια είναι εκεί, και προσπαθούμε να συμμετέχουμε σε μια συζήτηση που αφορά όλο το Ηράκλειο. Δεν αφορά εμάς. Δεν είμαστε κανένας πολιτικός φορέας που θα επιβάλλουμε μια ιδεολογική ταυτότητα του Ηρακλείου. Το Ηράκλειο στερείται πραγματικότητος όπως είναι να τη μεταφέρουν στους πολίτες ή πολιτικοί. Έτσι. Λοιπόν, η ΔΕΙΑ είναι ένα πολυσύνθετο πρόβλημα. Δεν είναι ένα μόνο σήμαντο ότι αύριο θα έχουμε νερό. Πόσες και πόσες γενιές πέρασαν να ακούνε ότι κάναμε μια απόφαση και πήγαμε στον Αποσελέμη και επενδύσαμε, μάλλον, 300 εκατομμύρια. Ωραία. Δεν λύθηκε το θέμα σε κανένα από τους τρεις δήμους που τροφοδοτεί. Είναι ένα θετικό βήμα. Όμως, όπως αναφέρω, το θέμα του νερού στο Ηρακλείο πρέπει κατά κάποιο τρόπο να αλλάξουν όλα τα παλαιά δίκτυα. Έτσι. Δεν είναι ακόμα έτοιμα. Και όταν το κάνεις αυτό, νομίζω ότι είναι όρμησες συνθήκες. Τώρα ακριβώς, όποιος εκλεγεί δήμαρχος, να μιλήσει και να αντιμετωπίσει το θέμα της ΔΕΙΑ σοβαρά, όπως και όλα τα θέματα που απασχολούν το Ηράκλειο. Αλλά επειδή η ΔΕΙΑ έχει γίνει πάντα προεκλογικό θέμα και δεν ξέρω τι, και πάμε από εδώ και λέμε και κάνουμε και δείχνουμε, τίποτα δεν κάνουμε. Εκεί μέσα ήμουνα. Θετικά βλέπω τους ανθρώπους που ο κύριος Λαμπρινός όρισε να διοικήσουν τη ΔΕΙΑ μέχρι σήμερα. Άλλαξαν τρεις προέδροι, τρεις αντιπροέδροι για τους δικούς τους λόγους. Όμως εγώ, παρά τη φιλότιμη τους προσπάθεια, δεν πήρα μια κατεύθυνση που ήμουνα εκεί. Εσείς και ο συνδυασμός σας έχει κάποια κατεύθυνση πάνω σε αυτό? Φυσικά και έχουμε. Γιατί θα δούμε το θέμα συνολικά. Δεν μπορούμε να μιλάμε για απώλειες νερού από τη στιγμή που δεν έχουμε εξασφαλίσει καν συνεχή ροή στο δίκτυο. Όταν μιλάμε για απώλειες νερού και διάφορα προβλήματα και αν το νερό είναι πόσιμο ή και οτιδήποτε άλλο ακούτε, εάν δεν έχω μια συνεχή ροή, που σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε εξασφαλίσει την ποσότητα του νερού που χρειάζεται το Ηράκλειο, δεν μπορούμε να καταλήξουμε κάπου. Υπάρχουν χρηματοδοτήσεις αυτή τη στιγμή από το κεντρικό κράτος που εγκρίθηκαν και έρχονται στη ΔΕΙΑ. Είναι θετικό αυτό. Αναφέρω όμως ότι και ποιος θα τα κάνει. Η ΔΕΙΑ εκτός αυτού έχει και θέμα υποστελέχωσης. Mm. Ωραίοι άνθρωποι και προσπαθούν. Αλλά να σας πω ότι πριν μερικά χρόνια ήταν διπλάσια από ό,τι είναι σήμερα. Το αν πίνουμε νερό στα σπίτια μας ή αν έρχεται το νερό μάλλον στα σπίτια μας, κάνει μια σημαντική δουλειά. Όμως ο Δήμαρχος ή η διοίκηση θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες. Μάλιστα. Έδειξα ένα θέμα ότι προεκλογικό δεν ήταν ότι θα αλλάξουμε τα υδρόμετρα. Γιατί προσέξτε, υπάρχουν υδρόμετρα που δεν δουλεύουν, που δεν καταγράφουν. Δεν κοστίζουν και πολύ. 4,5 χρόνια μας πήρε για να αποφασίσουμε τώρα, όχι να αποφασίσουμε, ξέρω ότι προσπάθησαν οι άνθρωποι, να αρχίζουμε να αλλάζουμε τα παλιά ρολόγια, ούτως ώστε να έχουμε και μια κάποια δικαιοσύνη. Δεν μπορώ εγώ που έχω ρολόι που καταγράφει να πληρώνω και εσείς που δεν έχετε να πούμε ότι, οπότε βρει. Καταλάβατε, πάρα πολλά τα θέματα
Πρώτα πρέπει να αποφασίσουμε για την επάρκεια του νερού. Συνδυαστικά θα πρέπει να γίνει. Υπάρχει μια ποσότητα που θα έρχεται από τον Αποσελέμη, υπάρχει μια ποσότητα που έρχεται από τις διάφορες γεωτρήσεις, αλλά υπάρχει και νερό που χάνεται από τη δυτική μεριά του Ηρακλείου που λέμε Ψιλορίτης, Αλμυρό. Δεν θα τα αναλύσω. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε συνδυασμό με την πολιτεία. Δεν είναι ότι ο Δήμαρχος ή το ΔΕΙΑΗ θα αποφασίσει. Μεμονωμένη. Πρέπει όλοι μαζί, γιατί εμπλέκονται πάρα πολύ. Όμως υπάρχει λύση. Όταν λύσεις το θέμα της τροφοδοσίας του επάρκειας νερού, παράλληλα αντικαθιστώντας όλα τα παλιά δίκτυα, παράλληλα αντικαθιστώντας όλα τα υδρόμετρα, τότε θα φτάσεις σε ένα σημείο που θα πεις και σαν μηχανικός και σαν τεχνικός ότι εγώ αυτό το πράγμα τώρα μπορώ να το ελέγξω τεχνικά και θα δω που πάει και τι γίνεται. Δεν λέω ότι όπως θα αλλάξουμε τα δίκτυα και τα κάνουμε όλα καινούρια, δεν είναι θετικό. Κάτι γίνεται εκεί πέρα. Μάλιστα. Αλλά για να έχεις μια συνολική εικόνα πρέπει να κάνεις πρώτο το απαραίτητο. Ναι, να βρεις νερό για συνεχή ροή. Από εκεί και μετά αρχίζουν οι ειδικοί, οι τεχνικοί και όλοι μαζί και βρίσκουν τη λύση. Νομίζω είναι ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο και μας να βρει τη λύση. Ας επιστρέψουμε στον κύριο Κασουτάκη. Έπρεπε να φέρουμε κιθάρα. Νομίζω πως είναι πιο ενδιαφέροντα αυτά που συζητάμε σήμερα. Καλή είναι και η κιθάρα. Τόσο καιρό τη χρησιμοποιώ για να βάζω κι εγώ μέσα από τους στίχους άλλων βέβαια τραγουδοποιών ή στιχουργών να βάζω κάποια θέματα στο τραπέζι και να προβληματίζω τον κόσμο, αλλά νομίζω ότι ο προβληματισμός και μόνο δεν φτάνει. Αυτά που συζητάμε τώρα, τα καθημερινά προβλήματα, νομίζω και αυτά όπως που είναι αυτό που συζητάτε τώρα, το νερό, όπως είναι τα σκουπίδια, όπως είναι και οι λακκούβες, αυτό που ζούμε δηλαδή, πραγματικά αυτό ζούμε. Δηλαδή, θα σου πει κάποιος, ας πούμε, εγώ έρχομαι εδώ εκ μέρους, ας πούμε, του πολιτισμού, έτσι, στη συζήτησή μας απόψε. Αλλά εδώ που είμαστε όμως, θα σου πει όλος τον πολιτισμό, θα συζητάμε. Εγώ δεν μπορώ να ανοίξω την πόρτα μου γιατί τώρα που είναι και καλοκαίρι, γιατί μυρίζει όλη η γειτονιά, ας πούμε, από τους κάδους. Ή ξέρω εγώ, δεν έχω να πληθώ. Αυτό που συζητάτε τώρα για το νερό. Ή δεν μπορώ να κινηθώ. Δηλαδή, κακά τα ψέματα. Είναι σαν να είναι βορβατισμένη η πόλη. Είναι τριτοκοσμικές οι συνθήκες που ζούμε. Και αυτό είναι πολιτισμός που σας λέω. Δηλαδή, δεν είναι μόνο το τραγούδι και όλα αυτά. Βέβαια. Μέσα από το, τραγούδι, μέσα από το θέατρο, μέσα από το χορό, θα γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι, θα έρθουμε πιο κοντά, θα είμαστε πιο ευγενικοί, θα πετάμε το σκουπίδι, ίσως το σκεφτόμαστε μετά, ίσως μέσα στον κάδο που θα υπάρχει. Γιατί μπορεί και να μην υπάρχει τώρα, αλλά αυτό είναι η δουλειά, ας πούμε, του Δήμου να το φτιάξει. Μπορεί να μην κάνουμε αλόγηση σπατάλη νερού άμα εκπολιτιστούμε, ας πούμε, σε εισαγωγικά. Αλλά πρέπει να υπάρχει όμως το νερό για να αποφασίσουμε αν θα κάνουμε αλόγηση σπατάλη ή όχι. Ακριβώς. Νομίζω αυτά η καθημερινότητα και εμένα, επειδή ζω και εγώ εδώ πέρα, δεν είμαι από άλλο πλανήτη και όλοι οι καλλιτέχνες και μάλιστα εμείς που έχουμε επιλέξει να βιοποριζόμαστε μέσα από αυτό, είναι πιο δύσκολο ακόμα από οποιαδήποτε άλλη δουλειά. Γιατί είναι γνωστά τέλος πάντων τα θέματα. Οι περισσότεροι κάνουν και δεύτερη και τρίτη δουλειά. Δεν ζούμε σε άλλο πλανήτη. Και συμφωνώ σε αυτό που λέτε εδώ πέρα. Πρέπει να λυθεί αυτό το θέμα με το νερό. Βέβαια, είναι. Είναι πολύ σημαντικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην πόλη μας. Είναι ακόμα σημαντικότερο να βρούμε μία λύση. Αλλά ας επιστρέψουμε στον πολιτισμό, μιας και είστε του πολιτισμού, του χώρου, της τέχνης. Ναι, δεν είμαι ειδικός, αλλά ναι. Της τέχνης, ναι, ναι. Τέχνης. Ναι. Του εγώ χώρου. Εγώ θεωρώ ειδικό, ναι, πάντως. Ωραία. Δεν θεωρείτε ότι ο πολιτισμός μπορεί να προσδώσει ταυτότητα στην πόλη μας? Ναι, μπορεί να προσδώσει. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι. Είναι η ζωή μου. Αλλά δεν θέλω να μιλήσω γι' αυτό μόνο. Όχι. Ας μιλήσουμε γενικά για τον πολιτισμό. Για την πόλη, ας πούμε. Για θέατρο, για μουσική, για αυτό που μπορεί να δώσει. Ναι, αυτό που μπορεί να δώσει. Είμαστε στην Κρήτη. Έρχεται τόσος κόσμος εδώ. Έρχεται τόσος κόσμος εδώ. Θα μπορούσαμε να ζήσουμε εμείς οι κριτικοί. Θα μπορούσαμε να ζούσαμε μέσα από τον πολιτισμό μας, όχι ξεπουλώντας τον όμως. Πώς δηλαδή,
Βλέπουμε, ας πούμε, σε άλλες πόλεις γειτονικές, ας πούμε, ξέρω εγώ, στη Ρόδο, και έχει ένα οχυρωματικό έργο το οποίο το έχουν αναδείξει πάρα πολύ. Μπορεί κάποιοι άλλοι να το ανέδειξαν, να μην το ανέδειξε η Ελλάδα, γιατί αυτό το τακτοποίησε κατά κάποιο τρόπο όταν ήταν υπό Ιταλική κατοχή, τακτοποιήθηκε παλιά εκεί. Παλιά πόλη, ναι. Μιλάμε. Έχουμε το μεγαλύτερο οχυρωματικό έργο της Μεσογείου και είναι σαν να μην υπάρχει. Δηλαδή, έχουμε την Γνωσό. Θα μπορούσε δηλαδή η πόλη να στρέφεται μόνο γύρω από αυτό. Δεν σας μιλάω για εμάς τους σύγχρονους, που όπως είπατε για μια έκθεση, για μια συναυλία κτλ. Εγώ σας λέω για αυτά τα... Βικελέα. Ναι, ναι, η Βικελέα είναι και αυτό ένας χώρος που μπορεί να τον επισκεφθεί οποιοδήποτε. Δηλαδή, μόνο από τις επισκέψεις αυτές είναι και αυτό ο πολιτισμός. Προβάλλεται το νησί. Θα μπορούσαμε λοιπόν το Ηράκλειο σε εισαγωγικά, αν μπορεί να μπει αυτή η λέξη σε εισαγωγικά και με όσο καλύτερη έννοια, να πουλάμε με την καλύτερη έννοια του όρου την καλή μας εικόνα, τον πολιτισμό μας στους άλλους. Σαν κέντρο πολιτισμού, ουσιαστικά. Ναι, και να ζει ο κόσμος από αυτό και όχι από άλλα πράγματα τα οποία δεν μας ταιριάζουν και στην κουλτούρα μας ως κριτικοί που είμαστε. Και το μόνο που κάνει είναι να σχημαίνει την όλη κατάσταση και τη διαβίωσή μας εδώ πέρα. Κύριε Καροφυλάκη, να επιστρέψω πάλι στο επάγγελμα σας εγώ, μηχανολόγος μηχανικός, και να σας ρωτήσω τι γνώμη έχετε από την εικόνα της πόλης μας από πολεοδομική άποψη, από τους δρόμους, από τα κτίρια. Ακόμα και το θέμα με τις λακκούβες, το οποίο νομίζω είναι ένα θέμα το οποίο το αναλύουμε σε κάθε εκπομπή και πρέπει επιτέλους να δοθεί λύση. Κοιτάξτε, προηγουμένως μιλήσατε για πολιτισμό, που είναι ένα κομμάτι σημαντικό σε μια κοινωνία. Εμείς έχουμε τη δικιά μας κουλτούρα σαν κριτική. Ο πολιτισμός όμως είναι ένα άλλο κομμάτι. Εσείς οπτικά, βαδίζοντας στο κέντρο του Ηρακλείου, οπτικά, έχετε κανένα ερέθισμα να δημιουργήσετε πολιτισμό? Ξέρετε, για να δημιουργήσεις κάτι, ασχολείστε με το τραγούδι και πολύ ωραίο. Πρέπει να έχεις και διάφορα ερεθίσματα, τα οποία αν πας στην Ευρώπη τα βλέπεις. Δηλαδή θα δεις μια μεσαιωνική πόλη, παράδειγμα, στο Βέλγιο, που σεβάστηκαν, αλλά συνέχισαν οι άνθρωποι, κάτι που βρήκαν από το παρελθόν. Εμάς τα όρια εδώ στο Ηράκλειο ήρθαν και τα έβαλαν οι ενετοί πριν από χρόνια. Πολύ καλό αυτό, τα τείχη. Ήρθαν οι Τούρκοι, ήρθαν πολέμοι. Περάσαν λαϊκοί λαϊκοί. Περάσαμε πολύ δύσκολα. Αλλά πριν από τους ενετούς είχαμε το μινωικό πολιτισμό. Για πέστε μου. Εμείς οι Έλληνες, παρόλο που πάντα βρίσκουμε δικαιολογίες, ό,τι ξέρεις, πόλεμο, αυτά από εδώ. Εγώ μένω στο κέντρο του Ηρακλείου. Επομένως, καλοκαιρινού. Τα βλέπετε καθημερινά. Ακούστε. Εμένα ξέρετε ποια είναι η κουλτούρα στην καλοκαιρινού. Οι σούζες μετά τις 10 η ώρα το βράδυ. Με τα μηχανάκια. Ο θόρυβος. Τι είναι αυτό? Και καμιά φορά σκέφτομαι και λέω, για δείξτε μου ένα κτίριο. Τώρα εμείς μιλάμε για τα τείχη που τα άφησαν οι ενετοί. Προσδιορίστε μου ένα κτίριο του Έλληνα. Που ξέρεις τίποτα, το έχω σαν σημείο αναφοράς. Θέλω ρε παιδί μου να μείνει. Το φτιάξαμε εμείς. Δικαιολογούμαστε τόσα χρόνια, δηλαδή, πού πάμε? Πάμε πίσω στο 1900. Αυτό λοιπόν, έμεσα απάντησα την ερώτησή σας, γιατί αυτή τη στιγμή το Ηράκλειο, μπορώ να σας πω, στερείται και πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού. Έχετε ακούσει για το άλλο παραμύθι, το κυκλοφοριακό? Το έχετε ακούσει? Και θα τα ακούσετε να το αναλύουν. Να σας πω κάτι, για να πάτε από την Χανιόπορτα στην ανάληψη, με τα πόδια, χρειάζεται 15 λεπτά. Επειδή περπατάω, το κάνω. Υπάρχουν 20.000 άνθρωποι κάτι. Μόνιμοι κάτοικοι που μένουν στο κέντρο του Ηρακλείου. Όταν ακούσετε τους ειδικούς που μιλάνε για κυκλοφοριακό και οριοθετήσεις και τι θα κάνουμε στο Ηράκλειο, θα ακούσετε και θα σας φέρουν μελέτες του Δοξιάδη του 1980, του 1980 είχε 20.000 αυτοκίνητα το Ηράκλειο, σήμερα έχει 350.000 αυτοκίνητα. Με μια λέξη το λέω,
ο επόμενος δήμαρχος, που εύχομαι να είναι ο Ηλίας ο Λιγερός, γιατί θα κερδίσει το Ηράκλειο, θα πρέπει να πει ξεκάθαρα στον Ηρακλειώτικο, στον Ηρακλειώτη που μένει και εντός και εκτός, γιατί αυτό αφορά όλο μας, όλους μας, τι θα κάνει με αυτό το περιβόητο, αλλά ωραίο κέντρο του Ηρακλείου. Θα το αναζωογονήσει. Έχουμε, το έχουμε αρκετές φορές μελετήσει και ντοκιουντήσει που λέμε. Θα πρέπει να βάλεις το όραμά σου. Το όραμα μπορεί να είναι όσο μπορούμε να συνεργαστούμε με τους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται εντός της πόλης, επιχειρηματίες, μόνιμους κατοίκους, και τη λύση θα τη βρούμε όταν ο πολιτικός βάζει την κατεύθυνση και να σου πει ότι ρε αδερφέ, μετά από 10 χρόνια θα έχουμε δημιουργήσει ένα ιστό, ένα καινούριο πράγμα το οποίο θα αντιπροσωπεύει και τη Μινωική και τη Βυζαντινή και τον Νέο Έλληνα, αλλά αυτό θέλει πρώτα απόφαση και μελέτη. Εγώ νομίζω ότι θα τα ακούσετε και θέλουν απόφαση πρώτα να πει στους πολίτες πού θα πας τα επόμενα 10 χρόνια και μετά θα καλέσει τους ειδικούς να πάρεις απόψεις, ούτως ώστε να δημιουργήσεις ένα Ηράκλειο το οποίο πραγματικά θα χαίρεται ένας επιχειρηματίας να πάει να κάνει δουλειές, θα χαίρεται ένας άνθρωπος ο οποίος ζει εκτός Ηρακλείου και η λύση θα βρεθεί που θα παρκάρει, γιατί εγώ μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή ούτε καν τα μηχανάκια χρειάζονται στο Ηράκλειο και για την υγεία μας και για τόσα πολλά πράγματα. Όταν μιλάς για πολιτισμό και δεν ξέρω, πρέπει να περπατήσεις. Δηλαδή πηγαίνεις στις πόλεις στην Ευρώπη ή δεν ξέρω πού και περπατάς μισή ώρα άνετα και να πας στη δουλειά σου. Περπατάς. Δεν μπορεί να περπατήσεις 15 λεπτά το Ηράκλειο. Θα τρελαθώ. Όχι να μην μπαίνει αυτοκίνητο, να μην. Υπάρχει λύση, αλλά πρέπει να υπάρχει σχέδιο. Πρέπει αυτά τα πράγματα οριστικά κάποια δημοτική αρχή να τα βάλει, να τα συζητήσει σε ένα πρόγραμμα και να αρχίζονται και να λύνονται. Και να γίνονται έτσι, πράξεις. Εγώ δεν είμαι από τους ανθρώπους, γιατί ο επόμενος δήμαρχος δεν θα παραλάβει ένα Δήμο Ηρακλείου που είναι η καταστροφή και αυτός το βρήκε ή δεν ξέρω τι. Και άλλοι πέρασαν, έκαναν ένα έργο, δεν θέλω να κρίνω, έτσι δεν είναι. Αλλά πρέπει να δώσεις τη σφραγίδα σου. Και πρέπει επιτέλους να πεις στους Ηρακλειώτες που το πας, αδερφέ. Και θέλουμε να ξέρουμε, θέλουμε σαν Ηράκλειο. Θέλουμε να ξέρουμε αυτό το κέντρο του Ηρακλείου που μπορεί πάρα πολλά να προσφέρει. Γιατί έχει και αρχαία μνημεία μέσα όλων των εποχών. Είτε Μινωική θέλεις, είτε Ενετική, είτε εμείς οι Έλληνες. Δεν τα ισοπεδώνω, κάτι δημιουργήσαμε. Αλλά πρέπει να πάρει σημαντικές αποφάσεις και να έχει σχέδιο. Τα έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, γιατί εμείς την περασμένη φορά δεν πήγαμε στο Δήμο και επειδή τάχατε, βγήκαμε τρίτη, δεν σηκώσαμε πετσέτα που λέμε και φύγαμε. Είμαστε εκεί, δουλέψαμε τα θέματα, γιατί θέλουμε να προσφέρουμε. Και πιστεύω ότι το έχουμε ολοκληρώσει. Ευχόμαστε. Και μακάρι να βρεθεί λύση σε αυτό το πρόβλημα. Ευχόμαστε να βρεθούν οι άνθρωποι που θα έχουν όρεξη να κάνουν πράξη τα λόγια τους. Τουλάχιστον αυτό χρειαζόμαστε εμείς τις μέρες μας, νομίζω. Είτε σε πολιτιστικά θέματα, είτε σε θέματα καθημερινότητας, τα οποία ουσιαστικά αφορούν και τη ζωή μας. Έτσι είναι. Και όπως σας είπα και εγώ πριν, πολιτισμός είναι η καθημερινότητά μας. Από εκεί ξεκινάμε. Συμπεριλαμβάνει όλα. Δεν ξέρω, μπορώ να πω κάτι πάνω σε αυτά που συζητάμε τώρα. Αν είναι κάτι σύντομο να γίνει, να μας περιορίζει λίγο χρόνος. Πάνω σε αυτά και η παράταξη της συνεργασίας που συμμετέχω εγώ, του Ευρυπίδη του Κουγιαδάκη, τα έχει θίξει όλα αυτά τα θέματα. Και για το νερό και για το κυκλοφοριακό. Αλλά και για τα σκουπίδια και για τις λακκούβες. Και έχει μάλιστα πάρει θέσεις οι οποίες είναι και δύσκολες. Δηλαδή, έχει μιλήσει και για περίπτωση, ας πούμε, εισόδου ιδιωτικής εταιρείας Φερρυππίν στην αποκατάσταση των δρόμων ή οτιδήποτε άλλο, ή για τους κάδους, ή για όλα τα θέματα. Υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν είναι προφανής. Είναι μάλλον, δυστυχώς, στην εποχή μας μιλάμε για το αυτονόητο. Δηλαδή, όλοι σκεφτόμαστε για το καλό της πόλης. Το θέμα είναι να έχουμε τη δυνατότητα να το υλοποιήσουμε. Η υλοποίηση βασίζεται σε πολλούς παράγοντες. Ένας από αυτούς είναι, εγώ είμαι στην τέχνη. Μπορεί να πει κάποιος τι μας λέει αυτός, αυτός πετάει στα σύννεφα. Ο Κουκιαδάκης όμως που με έχει εμπιστευτεί και με έχει εντάξει στο ψηφοδέλτιό του και γι' αυτό είμαι ευγνώμων, γιατί
ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να είναι στον κόσμο του, ένας τεχνοκράτης που το θεωρώ εγώ τον Κουκιαδάκη, τον εμπιστεύεται και τον παίρνει μαζί του, έχει μια προϊστορία. Έχει μια προϊστορία στην αυτοδιοίκηση και την οποία την έχει ξεκινήσει από πριν να γεννηθώ εγώ σαν δημοτικός σύμβουλος, περιφερειάρχης, σαν ομαρχιακός σύμβουλος. Ακριβώς. Έχει δείξει τι μπορεί να κάνει και δηλαδή δεν λέει φωτοβολίδες όπως θα έχετε αύριο ας πούμε νερό στις βρύσες σας και να περνάνε τα χρόνια για να μην υπάρχει. Γι' αυτό του έχω εμπιστοσύνη, γιατί έχει δείξει ότι δεν είναι απλά προεκλογικός αγώνας. Το σημαντικό είναι να υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ... του ψηφοδελτίου εννοείται, βέβαια. Αλλιώς εγώ δεν θα κατέβαινα στις εκλογές. Και ανθρώπων γενικά που συνεργάζονται, ναι. Λοιπόν, να κλείσουμε έτσι. Σας ευχαριστούμε και να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Μακάρι να είχαμε και περισσότερο τηλεοπτικό χρόνο να τα συζητάγαμε. Είχαμε μαζί μας τον κύριο Κασουτάκη Γιάννη, υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο με τον κύριο Ευρυπίδη Κουκιαδάκη, και τον κύριο Καροφυλάκη Μανώλη, υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο με τον κύριο Ηλία Λιγερό. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα λοιπόν από εμάς. Καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Αλέξη Μπόθο. Ραντεβού αύριο στις 4. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα και never give up.